βιβλίο 1. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πιο, θα έλεγα, να επιτρέψετε να πω, πιο αδύναμα βιβλία της πολιτείας, αλλά έχει πάρα πολύ ζουμί. Πώς είναι αυτό το αντιφατικό? Είναι γιατί μιλάει για ένα πολύ δύσκολο θέμα. Το θέμα του τυράννου. Το θέμα του τυράννου, το οποίο το βλέπει όχι σε πολιτικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο ψυχοσύνθεσης. Και βέβαια, ουσιαστικά κάνει ένα πέρασμα στον τύρανο άνθρωπο της καθημερινότητάς μας. Σε μένα, σε εσάς. Κυριολεκτικός. Έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς σαν κείμενο το ένα το βιβλίο, γιατί θα διαπιστώσει πόσο πολύ είμαστε τυραννικοί οι άνθρωποι όταν είμαστε παραδομένοι στις επιθυμίες μας. Ο Πλάτωνας παίζει μπάλα σε ένα σχήμα που το ονομάζει πλήρωσης και κένωσης. Πλήρωσης με την έννοια της κενότητας, της πληρότητας, και κένωσης με την έννοια του αδειάσματος, του μηδενισμού. Το πρώτο στοιχείο στηρίζεται στην αγάπη για την αλήθεια, η πλήρωση και η κένωση, ο μηδενισμός δεν έχει σχέση με το θεολογικό όρο κένωσης. Στηρίζεται στον φόβο, στο αίσθημα του φόβου και στην απληστία. Στο 8ο βιβλίο μίλησε για την απληστία της ελευθερίας. Τώρα μιλάει για το φόβο εξαιτίας της απληστίας για ειδονή. Αυτό το σχήμα δεν θα μπορούσε να υπάρχει αν δεν υπήρχε η έννοια της ειδονής. Ουσιαστικά το ένα το βιβλίο είναι μια πραγματεία περί ειδονής. Τι προσφέρει ειδονή στον άνθρωπο? Πότε ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευχαριστημένος? Ποιος άνθρωπος είναι ευχαριστημένος στη ζωή του? Ποιος πρέπει να είναι και ποιος δεν πρέπει να είναι? Ανοίγω μία παρένθεση με την έννοια του πρέπει. Το πρέπει συνήθως έχει ένα χαρακτήρα ηθικολογικό, καθηκοντολογικό. Πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό. Εκείνο πρέπει να κάνεις το άλλο. Είναι το χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής. Έτσι, σαν να τροφείς των παιδιών από τους γονείς, πρέπει αυτό. Της πολιτικής, γενικότερα, της εκκλησίας, της θρησκείας. Έτσι, πρέπει. Μέχρι σε αυτό το σημείο είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Απ' την άλλη μεριά όμως, τίθεται ένα ερώτημα. Τι είναι προτιμότερο, να πρέπει να κάνεις πράγματα ή να θέλεις να κάνεις πράγματα? Πρέπει να θέλεις. Σας βλέπω πολύ σίγουρους. Πολύ σίγουρους σας βλέπω. Ορίστε. Συγγνώμη, Μαρία, λέγει. Αν δεν έχει πρέπει, χάνεσαι στο θέλω. Αν δεν έχει πρέπει, χάνεσαι στο θέλω. Τα πρέπει σε βάζουν, ας πούμε, σου βάζουν όρια. Ναι. Έτσι. Τα πρέπει όμως δεν είναι πάντοτε ευχάριστα. Και πώς θα γίνει? Τυραννία είναι αυτό. Τυραννία είναι, ωραία, ορίστε. Πολύ ωραία, ναι. Τα δημίζουν αυτό. Ναι, υπάρχουν πολλά θέλω που ταυτίζονται με τα πρέπει. Πολλά θέλω που ταυτίζονται με τα πρέπει. Πες μας ένα παράδειγμα. Πρέπει να προσφέρεις. Η χαρά όμως που παίρνεις από αυτό είναι σε κάτι να θέλεις. Υπάρχουν άλλοι που δεν παίρνουν χαρά από το να προσφέρουν. Παίρνουν χαρά από το να τους προσφέρουν. Είναι ένα θέμα. Ναι. Η δημιουργία των ανθρώπων στο 80%. Το έχω ξαναδεί από το μήνυμα το ανέφερε και ένα από το κάρβο. Είναι ένα λόγο και πόσο άλλο που ήταν αυτή την ερώτηση. Όταν μπορούμε να αυξήσουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών. Και μου λέει: ωραία, ερώτηση και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Όταν πάρω σχολείο, η δημιουργικότητα του κάτω στο 12%. Που δεν ξέρω τα πρέπει. Ποια πρέπει να εφαρμόζουμε και ποια. Εδώ θέλει συζήτηση δηλαδή.
για να αυξήσουν τη δημιουργικότητα που έχει φέρει την ειδονή. Όχι ειδονή, δεν μιλάμε για ειδονή. Δημιουργικό είναι ο άνθρωπο ο οποίο. Όπω θέλει. Είτε στην εργασία, στη τέχνη, στη. Και εγώ που είμαι ένα παιδί τη εποχή μου, λέω σκασίλα. Γιατί να είμαι δημιουργικό. Άμα είμαι ευχαριστημένο, δεν το κάνω να δημιουργικό. Δεν τρώω στη δημιουργία. Δεν τρώω στη δημιουργία. Περνάω καλά. Μια χαρά είναι αυτό. Επιφανειακό. Το λέτε εσείς. Ναι, ναι. Εγώ που είμαι νέος της εποχής μου, λέω μια χαρά είναι. Βολεύουμε. Πες το. Είστε ευχαριστημένος ή νομίζετε ότι είστε ευχαριστημένος. Και μετά από 5 χρόνια θα βρω μια άλλη ευχαρίστηση. Ναι, γι' αυτό πρέπει να ψυχοφάρμα ακόμα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα. Είστε βέβαιοι ότι θα πάρω ψυχοφάρμακα. Είστε βέβαιοι. Είστε βέβαιοι, ξαναρωτάω. Δεν θα είναι τόσο βέβαιος. Στα 70 μπορεί. Θυμόσαστε μια ταινία, το αλίμονο στους νέους, με το φόρο. Θυμόσαστε το αλίμονο στους νέους με το φόρο. Είναι καταπληκτική ταινία, πραγματικά. Πέρα από το story, που λέει τη ψυχή του διάβολου για την γίνει νέος. Έτσι. Γίνεται, έρχονται οι φίλοι του, οι οποίοι παραμένουν ηλικιωμένοι και αυτός είναι στην παράγκαμε τη Μάρο Κοντρού. Είμαι νέος. Να λέει τους χρούτσο, χάτσα χρούτσα, λέει θα τέλει να τη φάω. Μας έλεγε έτσι να τη φάω. Δεν πάρα να κάνεις, εγώ λέει είμαι νέος. Με νοιάζει. Είμαι νέος. Και βέβαια φιλοσοφεί ο Αλέκος Ακελάρης που γύρω στην ταινία ότι τελικά όταν δεν έχεις τα χρήματα, όσο νέος και να είσαι, θα σε φάει ο άλλος που έχει λεφτά. Τότε ήθελε ψυχοφάρμακο ο κόσμος μετά. Εντάξει. Γιατί όμως, γιατί πόνταρε στη νιώτη, αλλά δεν είχε την οριμότητα να σκεφτεί ότι η ζωή δεν είναι μόνο νιώτη. Έτσι. Αλλά ο άλλος που είχε γεράσει, τα κατάφερε να παντρευτεί τη μικρούλα. Συμπέρασμα, οι γυναίκες είναι άπιστοι. Φιλοσόφησα τώρα. Φιλοσόφησα τώρα. Ναι, της Χρήστος. Λοιπόν, περνάμε λιγάκι στο ερώτημα, πέρα από τα αστεία της υπόθεσης. Έτσι. Τυραννικός άνθρωπος. Ξεκινάει λοιπόν λέγοντας το εξής. Μένει τώρα, είπα εγώ, να εξεταστεί ο ίδιος ο τυραννικός άνθρωπος. Πώς βγαίνει από τον δημοκρατικό, τι χαρακτηριστικά παρουσιάζει όταν βγει και ποιος είναι ο τρόπος της ζωής του, άθλιος ή ευτυχισμένος. Σωστά είναι, αυτός μονάχα μένει. Ξέρεις, είπα εγώ, τι άλλο ακόμα αισθάνομαι να μας συνειδητοποιεί. Ποιο. Έχω την εντύπωση ότι η ποιοτική και ποσοτική διαίρεση που κάνουμε πάνω στις συνονές την ποικιλία του δεν την έχει εξαντλήσει. Όταν ως προς τούτο σημείο υπάρχει έλλειψη, η διερεύνηση του ζητήματός μας θα είναι ασαφέστερη. Δεν είναι ευκαιρία τώρα, είπε αυτός, να γίνει συμπλήρωση. Βεβαιότατα. Πρόσεχε λοιπόν τι θέλει το μάτι μου μέσα σε αυτές τις ανακαλύψεις. Να τι θέλει. Κοιτάξτε τώρα, δείτε πόσο είναι φροηδικός ο Πλάτωνας. Έχω την αντίληψη ότι μερικές από τις μη αναγκαίες ειδονές και επιθυμίες είναι παράνομες. Και μου φαίνεται πως αυτές υπάρχουν μέσα στην καρδιά του καθενός. Επειδή όμως πιέζονται από τους νόμους και τις ανώτερες επιθυμίες βοηθούμενες από τον λογισμό, εξαφανίζονται από μερικών ανθρώπων την ψυχή ολοκληρωτικά ή ολοκληρωτικά ή αφήνουν μονάχα σήματα και αδύναμα κατάλληλα σε άλλων όπως ανθρώπων τις ψυχές δυναμώνουν και πληθαίνουν. Εδώ είναι το υπερεγώ. Προσέξτε, το υπερεγώ, το κοινωνικό υπερεγώ, το οποίο ο Φρόιντ λέει ότι είναι η νόμη, είναι η ανατροφή που παίρνεις, οι αξίες που σε βοηθά τι να κάνεις. Αυτό το πρέπει που σου καταπνίγει την κυριαρχία των παράνομων εντός εισαγωγικών ειδονών, των ενοχών που έχεις και τις πρόχνει πού, στο συνήθως. Τρία στοιχεία στο υπερεγονόμι, ανώτερες επιθυμίες, η επιθυμία για αλήθεια που είχαμε μιλήσει στο προηγούμενο βιβλίο και ο λογισμός. Ο λογισμός είναι το λογιστικό, το νοητικό νους. Έτσι δεν είναι η λογισμή με την πνευματική έννοια του όλου. Και λέει λοιπόν, κοιτάξτε, ποιες είναι, λέει,
τέλος πάντων αυτές οι ειδονές που έχεις υπόψη σου. Αυτές που ξυπνούν είπα εγώ μέσα στον ύπνο μας, τον καιρό που το άλλο τμήμα της ψυχής μας όσο είναι λογικό και ήμερο και εξουσιαστικό πάνω στο αντίθετο, βυθίζεται στην άκρη, ενώ το θηριώδες και το άγριο χορτασμένο από φαγητό υπομένει σκυρτά και διώχνοντας τον ύπνο ζητά να ξεχυθεί και να χορτάσει τις συνηθισμένες του επιθυμίες. Ξέρεις ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση τολμά όλα να τα κάνει, επειδή δεν το δεσμεύει, δεν το αντικόβει, ούτε ντροπή, ούτε φρόνηση. Γιατί δεν διστάζει να δοκιμάζει να έρχεται μέσα στην περιοχή της φαντασίας, προσέξτε αυτό, σε συνουσία με τη μητέρα, να το υδυπόδιο. Και με οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, Θεό και θηρίο, να μολύνεται με οποιονδήποτε φόνο και οποιοδήποτε απειγορευμένο φαγητό. Και με ένα λόγο δεν αφήνει να πέσει κάτω καμιά ούτε αναισθησία, ούτε ανεσχυτία. Λες, είναι αληθινό αυτά τα πράγματα. Όταν όμως τα ρόχη κανείς ψυχική υγεία και σοφροσύνη και πέφτει να κοιμηθεί, έχοντας ξυπνήσει το λογισμό του, σε νύψη δηλαδή θα λέγαμε με την πνευματική έννοια του όρου, και έχοντας τον φιλέψει με ωραία λόγια και σκέψεις, ψέξτε, πέφτοντας ο ίδιος σε βαθιά εσωτερική συλλογή, ο εσωτερικός άνθρωπος, ο άνθρωπος της καρδιάς, θα λέγαμε, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, θα έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, και όταν το επιθυμητικό από την άλλη μεριά δεν το ρίξει ούτε στην ένδυα, ούτε στο χορτασμό, άρα στο μέτρο. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο μεταξύ, ούτε του λείπουν χαρές στη ζωή, αλλά ούτε είναι και χορτάτος. Φοβερό πράγμα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε πόσο είναι το αντίθετο στο πολιτισμικό πρότυπο των καιρών μας. Αυτό. Είναι αντίθετο. Ξεκάθαρα. Σου λέει, να μην έχεις ένδυα, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, αλλά να μην είσαι και χορτάτος. Ποιο είναι το πολιτισμικό πρόβλημα των καιρών σου? Να τα έχεις όλα δικά σου. Τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος τι κάνει, τα ζητά όλα για τον εαυτό του. Γίνεται το ίδιο σε ένα απέραντο θέλω. Είναι σαν εκείνα τα κακομαθημένα παιδιά που τα ζητάν όλα. Θέλω αυτό, θέλω αυτό, θέλω αυτό, θέλω αυτό. Και χτυπάνε και το χέρι τους και το πόδι τους και τσακώνονται. Ή ο καταναλωτής άνθρωπος, έτσι, ο οποίος τι, θέλει το χορτασμό. Δεν μου φτάνει το κινητό που έχω, θέλω καλύτερο κινητό. Θέλω αυτό αυτοκίνητο καλύτερο, θέλω καλύτερη ζωή γενικά, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Διαρκώς θέλει. Αυτός τι είναι ο άνθρωπος που ζητεί τον χορτασμό. Ναι, δεν μπορεί να τον έχει, εκτός από τους πολύ πλούσιους, έτσι, είναι ψευδαίσθηση, είναι ψευδαίσθηση. Ζει μια ψευδαίσθηση, 100%, έτσι. Αλλά εκεί είναι κενός, εννοείται, αλλά εκεί είναι όμως η επιτυχία του πολιτισμού, του σου λέει τι, μπορείς να χορτάσεις, μπορείς και εσύ να πάρεις μέρος. Διαμαρτύρεσαι όταν δεν τα έχεις όλα, ε, διαμαρτύρεσαι. Δικαιώματα, ο άνθρωπος του δικαιώματος. Έτσι, δικαιούμαι αυτό, δικαιούμαι αυτό, δικαιούμαι αυτό, το θέλω αυτό, το θέλω αυτό. Εδώ σου λέει ότι στη μέση λέει να είσαι. Ούτε να στερείσαι. Δεν είναι ωραίο πράγμα και αυτό. Αλλά ούτε μπορείς και να είσαι χορτάτος. Βάλε ένα μέτρο στον εαυτό σου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι ο υγιής κατά τον Πλάτωνα. Και τι κάνει. Αυτός καταφέρνει να τη θασέψει το φαντασιακό του μέρος. Προσέξτε εδώ πέρα τώρα. Εδώ μιλάμε, μπαίνουμε τώρα στον δρόμο της ειδονής. Υπάρχουν οι εμφανείς ειδονές, το να φας, να πιείς, σεξουαλικότητα, για να ευχαριστηθείς προς τη ζωή σου, η δόξα, οι τιμές. Υπάρχουν και άλλες ειδονές που ο Πλάτωνας τις χαρακτηρίζει ανώτερες, που είναι η ειδονή της αλήθειας. Να μάθεις και να ψάξεις να βρεις ποια είναι η αλήθεια. Θα δούμε σήμερα ότι μιλάει για τη μετοχή στην αλήθεια, και τη μετοχή στην ουσία του ανώτερου αγαθού. Αυτό είναι ο Θεός. Η ειδονή του να μετέχεις στον Θεό. Ο Πλάτωνας παλιότερα λέει αυτά. Έτσι. 400 χρόνια π.Χ. Γι' αυτό σας έχω πει ότι η θεολογία μας έχει πολλά πλατωνικά στοιχεία. Έχει βάσεις τέτοιες. Με άλλο τρόπο βέβαια προχωρήσαμε εμείς. Αλλά δεν πάβει η ρίζα να είναι εκεί.
και μιλάει τώρα και για τις παράνομες ειδονές, αυτές που αντίκειται στο νόμο, όχι κατά ανάγκη τον κοσμικό, τον εμφανή, αλλά και τον άγραφο. Το να σμίξεις με τη μάνα σου, να φωνεύσεις, να κλέψεις, το να παραδοθείς την λεμαργία, είναι παραβίαση άγραφων νόμων. Διότι οι γραπτοί νόμοι έρχονται εκ των υστέρων να θεσμοποιήσουν κάτι το οποίο δεν μπορεί η κοινωνία να το αποδεχτεί. Την αιμομιξία, για παράδειγμα. Θυμηθείτε τον Ιδίποδο που κάναμε πέρυσι. Έτσι. Σκεφτείτε το λιγάκι αυτό. Αλλά στο φαντασιακό σου, όταν δεν είσαι άνθρωπος που ελέγχεις με το νου σου, δεν είσαι σε νύψη δηλαδή, σε εγρήγορση, δεν κυβερνιέσαι από το λογιστικό, αλλά είσαι παραδομένος είτε στο χορτασμό, είτε στην ένδυα. Η ένδυα, προσέξτε, γεννάει ένα αίσθημα αποθυμένου. Μου λείπει. Και μου λείπει πολύ κάτι. Και άρα τι κάνω. Αν δεν μπορώ να το αποκτήσω, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Και αυτό τι κάνει, επηρεάζει τον ύπνο μου, το όνειρά μου. Και θα φύγει ο Φρόιντ μετά να μιλήσει για τα όνειρα. Οι ψυχαναλυτές θα χτίσουν πάνω σε αυτή την στην ερμηνεία των ονείρων. Βλέπετε λοιπόν ότι αισθάνεται όμως μέσα από τη φαντασία ο άνθρωπος ειδονή. Πορνογραφία τι είναι. Φαντασία. Οι άνθρωποι οι οποίοι πορνεύουν στο διαδίκτυο, βλέπουμε. Δεν είναι μέτοχοι σχέσεις. Δεν συνουσιάζονται συν, μαζί. Μην σκαταρίζεστε, συγχωρέστε με έτσι, παπάς και λέω τέτοια πράγματα. Εντάξει. Δεν συνουσιάζονται, δεν κάνουν. Παρακολουθούμε, φαντάζονται και στον εαυτό τους ειδονίζονται. Αλλά δεν έχουν μετοχή. Δεν έχουν έξοδο από τον εαυτό τους. Δεν έχουν μοίρασμα και άρα δεν έχουν και πληρότητα τελικά. Διότι η ειδονή τους τι είναι. Μηδενική. Η αυθεντική ειδονή δεν έχει μηδενισμό. Η αυθεντική ειδονή έχει μοίρασμα. Θα τολμήσω να πω και κάτι άλλο. Η αυθεντική ειδονή, επειδή έχει έξοδο από το εγώ, δεν μένει στο επίπεδο της χρήσης του άλλου. Τώρα σας βάζω δύσκολα. Προσέξτε το λιγάκι αυτό. Ο βιαστής. Χαίρεται που βιάζει οι γυναίκες, οι παιδιά. Γιατί. Γιατί ευχαριστιέται. Ικανοποιεί όχι απλώς τον εαυτό του, το αίσθημα της εξουσίας. Της εξουσίας. Της εξουσίας. Και γιατί να είναι ικανός να αγαπήσει. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Η ανικανότητά του να αγαπήσει που είναι μια αναπηρία, είναι αρρώστια. Τι κάνει, τον κάνει να λέει, αφού δεν μπορώ να αγαπήσω, θα εξουσιάσω. Θα ευχαριστηθώ πώς, διαλύοντας τον άλλον, κάνοντας τον σκουπίδι, καταρακώνοντας την αξιοπρέπειά του. Δηλαδή θα ασκήσω δύναμη, όχι όμως για να μοιραστώ αυτό που είμαι, αλλά για να κατέχω, να εξουσιάσω τον άλλον άνθρωπο. Είναι η ειδονή αυτή. Και είναι η ειδονή όχι σε επίπεδο μόνο σχησιακό, ερωτικό. Η ειδονή της εξουσίας ποια είναι. Ο ψεύτης πολιτικός. Ο εξουσιαστής πολιτικός. Τι κάνει. Βιάζει ουσιαστικά τους ανθρώπους, οδηγώντας τους στην υποταγή, γιατί, με ποιο τρόπο, για να χαρεί ο ίδιος, να ευχαριστεί ο ίδιος την εξουσία του. Ειδονίζεται, λέγοντας ψέματα στους ανθρώπους και αξιοποιώντας τη δυνότητά του, την επικοινωνιακή, τις περιστάσεις, το επιτελείο του, τους συμβούλους του, τη βλακεία των ανθρώπων, όλα. Αλλά είναι εξουσιαστής, τελείως υπόθεση.
κάνει κάποιος να αγαπήσει τους ανθρώπους, γιατί αυτός που αγαπάει είναι αληθινός. Και δίνει τον εαυτό του προφανώς, αλλά είναι και αληθινός. Δεν θα πει ψέματα. Αλλά η μαγεία της πολιτικής είναι το ψέμα. Κανείς δεν αγαπάει αυτό που του λέει την αλήθεια. Στην Ευρώπη όχι τόσο πολύ. Στην Αμερική φάνηκε ότι τρελαίνονται τώρα. Βρίσκονται σε αυτή τη φάση. Για την Ελλάδα τους συγγραφείς του. Ακόμα είμαστε ανάπηροι. Έτσι. Για σκεφτείτε το όμως αυτό λιγάκι. Άρα στο φαντασιακό μου, για να ξαναγυρίσω στο φαντασιακό μου, φαντάζομαι ότι χρησιμοποιώ τον άλλον, μ' αρέσει που χρησιμοποιώ τον άλλον και νιώθω ευχαρίστηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είμαι ανίκανος να υλοποιήσω την έξοδο από τον εαυτό να αγαπήσω δηλαδή τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο υποχωρώ έτσι. Έρχεται τώρα λοιπόν ο Σωκράτης και τι σου λέει. Σου λέει ότι αυτού του είδους οι ειδονές δεν είναι προσέπαινο. Δεν είναι καθόλου προσέπαινο. Αλλά στην ουσία χαρακτηρίζουν ένα είδος ανθρώπου που ονομάζεται τυραννικός ανθρώπος. Και δεν είναι μόνο πολιτικός τυραννικός ανθρώπος, ο καθένας άνθρωπος είναι τυραννικός. Όταν δεν μπορεί να είναι τι, αληθινός. Όταν δεν έχει ο ίδιος πληρότητα. Εγώ θα το έλεγα νόημα ζωής, όταν η ψυχή του είναι άδεια. Η άδεια ψυχή γίνεται τυραννία. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Πιστεύω ότι το έχετε συναντήσει στη ζωή σας και οι νεότεροι όσο περνάνε τα χρόνια θα το βλέπουν πολύ καλύτερα. Εμείς οι μεγαλύτεροι το βλέπουμε δυστυχώς. Το βλέπουμε στις σχέσεις τις εξουσιαστικές. Άνθρωποι οι οποίοι διευθύνουν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτό ή εκείνο ή το άλλο, λειτουργούν αυτή την κενότητα, αυτό το άδειο, ότι ποιος είμαι εγώ, ρε, ξέρεις. Ποιος είμαι εγώ. Εγώ έχω εξουσία ζωής και κρατάω πάνω σου. Είναι αυτό που έλεγε ο Πιλάτος στον Χριστό. Αν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία των παθών του Κυρίου είναι η προσωπογραφία του Πιλάτου. Την οποία δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να τη δούμε γιατί είναι καταιγίδα των γεγονότων, αλλά θα άξιζε τον κόπο κάποτε να κάναμε μια ειδική συνάντηση Παναγιώτη μόνο για τον Πιλάτο. Δηλαδή να ερμηνεύαμε το πρόσωπό του από πολλές πτυχές. Λέει λοιπόν ο Πιλάτος στον Χριστό, γιατί δεν μιλάς. Δεν ξέρεις, λέει, ότι εγώ έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω. Αλήθεια έλεγε ο Πιλάτος, πράγματι δεν έλεγε, αυτό ήταν. Σωστό ήταν. Καλά το λέει. Πάμε λίγο πιο πέρα. Τι δείχνει αυτή η έπαρση του Πιλάτου. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Εγώ σε σταυρώ, εγώ σε αθώνω. Ναι. Ζητούσε ένα γνώριση, γιατί αυτό το βλέπουμε. Το ότι δεν μιλάει ο Χριστός, έχεις δίκιο σε αυτό. Το ότι δεν μιλάει ο Χριστός, τι το αισθάνεται. Το προσβάλλεις, ρε. Γιατί δεν μιλάς, ρε. Ποιος είσαι εσύ, ρε, που δεν μου μιλάς εμένα. Που δεν απαντάς τα ερωτήματά μου, ποιος είσαι εσύ. Τι ήρθες εδώ πέρα να μου παραστήσεις. Δεν ξέρεις ότι εγώ σε σταυρώνω, εγώ σε απολύω. Προσέχετε. Ο Χριστός με τη σιωπή του εκεί, εμείς όλοι ερμηνεύουμε ηθικά. Σιωπά ο Χριστός μπροστά στις προκλήσεις των ανθρώπων, μπροστά στο ένα. Σωστά όλα αυτά. Αλλά τι γίνεται, αυτή η σιωπή είναι η μεγαλύτερη αμφισβήτηση της εξουσίας. Και της δίνει έναν φοβερό σχετικισμό στην εξουσία. Δηλαδή ο Χριστός ουσιαστικά τον προκαλεί να καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό του μέτρο. Είναι σαν να τον έχεις απέναντί σου στο Θεό. Και εγώ σκεφτώ που είναι ο Θεός απέναντί σου. Και εσύ τι κάνεις, βρίσκεις την ευκαιρία να πουλήσεις τη μαγιά σου. Δηλαδή το μηδέν σου. Και το μηδέν του φαίνεται από το γεγονός ότι νύχτε δεν σκέφτεται. Να ξέρει ότι είναι αθώος, δεν έχει τη μαγιά να πει «Κύριε, σας παρακαλώ πάρτε τον από εδώ πέρα, αυτός δεν είναι για θάνατο, είναι αθώος, ήμαρτο». Το αίμα αυτό η φουμάς και επί τα τέκνη μόνο που λένε οι άλλοι. Βρίστε.
Ναι, ναι. Ο Χριστός του το λέει ότι δεν θα έχεις εξουσία, αν δεν σου είχε δοθεί. Αν θα είναι ουσιαστικά η εξουσία αυτή. Γι' αυτό λέει αυτός που παράδοσε. Ναι, εννοεί ότι ήταν στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας το πράγμα. Δηλαδή, εδώ θέλει να πει ότι η ιστορία κινείται με βάση το τι επιτρέπει ο Θεός να συμβεί. Γι' αυτό λέει αυτός που, με παρέδωσε σε ένα χιλή μεγαλύτερη αμαρτία. Και δεν ήταν μόνο ο Ιούδας, ήταν ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Το οποίο με παραδίδει σε εσένα, να με δικάσεις εσύ που εκπροσωπείς τη χειρότερη μορφή του ανθρώπινου γένους. Το τύπο που νομίζει ότι είναι κάποιος. Ο Πιλάτος φαντασιώνεται ότι είναι ο εξουσιαστής. Είναι ο αυτοκράτορας, είναι ο κύριος της ζωής του θανάτου. Βλέπετε, φαντασιώνεται. Φαντασιώνεται, προσέξτε. Ορίστε. Αν ήταν στην ουσία, θα τον είχε αφώσει. Μα δεν ήταν καν, δεν μπορούσε καν να διανοηθεί. Δεν είχε κριτήρια ο Πιλάτος να επιλέξει. Η συνείδησή του του έλεγε κάτι και αυτός τι έλεγε. Προτιμώ την εξουσία μου. Μη με ενοχλείτε. Πάρτε τον και σταυρώστε τον. Λέει, εγώ αιτιανού και βρίσκω είναι αυτό, αλλά πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον. Δεν με ενδιαφέρει. Πάω κόψτε το λαιμό σας, θα πάω να σκοτωθώ για εσάς. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δηλαδή, αυτό είναι ένα σημάδι ψεύτικης εξουσίας. Ότι τελικά δεν είχε το θάρρος αυτό το οποίο υποτίθεται ότι ήταν να το εφαρμόσει. Όμως, ιδανιζόταν από το γεγονός ότι είχε εξουσία απέναντι στον Χριστό και παίρνει σε αυτόν τον όχλο. Αν και η δονή του τελικά ήταν ψεύτικη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάει λοιπόν στη συνέχεια. Πάμε στη δεύτερη στήλη. Κοιτάξτε να δείτε. Στη μέση περίπου, μετά το Β, όλα τώρα αυτά τα είπαμε παρασυρμένη σε μια επιπρόσθετη παρέκβαση. Εκείνο που θέλουμε να σημειώσουμε είναι τούτο. Υπάρχει δηλαδή μέσα στο εσωτερικό του καθενός μας ένα τρομερό και άδειο και παράνομο είδος επιθυμιών. Ακόμη και σε μερικούς από εμάς που δίνουμε την εντύπωση πολύ μετρημένων ανθρώπων. Αυτό δεν πραγματικά δείχνεται καθαρά μέσα στο δείπνο. Ακόμη λέει και αυτοί που φαινόμαστε μετρημένοι άνθρωποι. Μέτρο σοβαροί, καταλαβαίνουμε, δεν είναι εύκολο να νικήσουμε το φαντασιακό μας κομμάτι, το κομμάτι των επιθυμιών μας, αυτό που μας λείπει. Αυτό που είναι αποθυμένο. Προσέχετε, φοβερό πράγμα αυτό που λέει. Βαθιά φιλοσοφημένη τοποθέτηση. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος καλείται να παλέψει με αυτά που, που αισθάνεται ότι μέσα του, του λείπουν. Ορίστε. 100%. Βλέπω έτερον, μπράβο, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Βλέπω ότι έχω έντερο νόμο τη μέλησή μου. Και ενώ θέλω να κάνω άλλα πράγματα, δεν κάνω. Μόνο που εδώ δεν μένει μόνο. Αυτό είναι και εμφανές. Εδώ πάει στο αφανές. Σε αυτό το οποίο κατά βάθος μόνο εσύ ξέρεις ότι το έχεις μέσα σου. Ξέρετε που φαίνεται αυτό το αφανές σήμερα στο Facebook. Φαίνεται στο Facebook. Και στο Instagram. Στο πόσες φωτογραφίες ανεβάζουμε. Από το πόσες και τι είδους φωτογραφίες ανεβάζουμε, φαίνεται αυτό το αφανές μας. Το γελάτε καθόλου. Δείχνει πάρα πολλά. Τι φαντασιωνόμαστε ότι είμαστε. Όλοι μας. Και οι μετρημένοι εντός εισαγωγικών άνθρωποι. Αφήστε το. Να μην πούμε παραπέρα. Πηγαίνει λοιπόν στη συνέχεια στο πώς δημιουργείται τώρα ένας τυραννικός άνθρωπος. Κοιτάξτε, δεν θα τα διαβάσουμε όλα, σας αφήνω να διαβάσετε κάτι μόνοι σας. Λέει ότι ο τυραννικός άνθρωπος είναι αποτέλεσμα
του δημοκρατικού, της ανατροφής σε ένα δημοκρατικό σπίτι. Δημοκρατία δεν είναι με την έννοια της σημερινή, θυμηθείτε ότι είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που στηρίζεται πολύ στις επιθυμίες. Έτσι, και υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος παρεκτροπής. Σε ένα δημοκρατικό σπίτι, λέει, ο πατέρας είναι τσιμπούνες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το χρήμα. Οπότε ο γιος, λέει, θέλει να αντιδράσει απέναντι στον πατέρα. Έχει δύο δρόμους να αντιδράσει. Ο ένας είναι, τι να κάνει, να γίνει σπάτυλος. Να πει, θα σου πάω κόντρα. Μου έχει σπάσει τα νεύρα, τελείωσε υπόθεση, θα είμαι διαφορετικός από σένα. Τελείωσε. Ο άλλος τρόπος. Όχι. Ο άλλος τρόπος είναι επειδή απεχθάνεται τη τσιμπουνιά να γίνει γενναιόδωρος, αλλά με την καλή έννοια του όρου. Όχι με την κακή έννοια του όρου. Εκεί όμως λέει παραπονεύει. Στην πρώτη περίπτωση είναι απλά τα πράγματα. Τον έχασες, πάει. Ο αντιδραστικός, ο οποίος κάνει το εντελώς αντίθετο, τον έχασες. Στη δεύτερη περίπτωση λέει, μπαίνει ο έρωτας στη μέση. Ο οποίος λέει κινδυνεύει να τον μετατρέψει σε κυφίνα. Τι εννοεί. Υπάρχουν λέει αυτοί οι οποίοι θέλουν οπαδούς και οι οποίοι ζητούν τέτοιους τύπους. Είναι εντός εισαγωγικών οι διεφθαρμένοι, μικροδιεφθαρμένοι της κοινωνίας. Κυρίως πολιτικοί. Και λέει το εξής, ότι έρχεται αυτός και του εγκαθιδρύει τον έρωτα για τις πλαστές ανάγκες. Πάλι χαρακτηρίζει τον πολιτισμό μας αυτό. Είναι προφήτης 2.500 χρόνια πριν. Ο έρωτας για τις πλαστές ανάγκες. Ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα του άνθρωπου, πώς θα είναι ευτυχισμένος. Τι έρχεται και σου λέει, σου λένε αυτοί οι διάφοροι του λένε του τύπου αυτού που έχει, είναι δυσαρεστημένος με τον πατέρα του. Την αγωγή που έχει πάρει, την ατροφή που έχει πάρει. Τα έχει πάρει, καθώς συνειδητοποιεί τι γίνεται. Του λέει, μπορείς και εσύ. Πάμε στη σελίδα 2 να δείτε πώς τον πλανεύουν. Τέταρτη σειρά. Όταν λοιπόν γύρω του οι άλλες επιθυμίες βομβώντας κατάφορτες από θυμιάματα, από μοίρα, από στεφάνια, από κρασιά και από αχαλήρωτες επιθυμίες που γεννιόνται μέσα σε αυτά τα συντροπιάσματα, αυξάνοντας και θρέφοντάς τον, κάνουν να γεννήσει μέσα των κυφήνας το κεντρί του πόθου. Τότε πια αυτός ο προστάτης της ψυχής παίρνει ως δορυφόρος του την μανία και τον ίστρο. Και αν ανακαλύψει μέσα του μερικές δοξασίες ή επιθυμίες που θέλουν να φαίνονται κόσμιες και αισθάνονται κάποια ντροπή, τη σκοτώνει και τις βγάλει με οθισμούς έξω από τον εαυτό του, έως ότου ξεκαθαρίσει την ψυχή του από τη σοφροσύνη και τη γεμίσει από μανία φερμένη απ' έξω. Τι εννοεί εδώ. Για να σε κάνω δικό μου, θα πρέπει να σε γεμίσω με επιθυμίες για ανάγκες που είναι πλαστές. Εσύ αυτό που έχεις ανάγκη είναι να βρεις την ταυτότητά σου, να βρεις τον εαυτό σου. Και πώς μπορείς να τον βρεις, λέει, αν γίνεις φιλόσοφος, πάει στο μυαλό σου, δουλεύεις στο νου σου και βρεις τι είναι αληθινό. Κρίνεις τον πατέρα σου και πεις τα λεφτά δεν είναι που έχουν αξία. Κάτι άλλο έχει αξία στη ζωή. Άρα, πατέρα, αυτό που μου μαθαίνεις είναι πλαστό. Δεν είναι αλήθεια. Δεν έχει νόημα. Δεν θα γίνω κάτι τα ίδιο με σένα ή χειρότερος. Ή δεν θα ακολουθήσω αυτή την ώρα να παίζω μπάλα σε αυτό το επίπεδο των χρημάτων, των ουσιαστικά των επιθυμιών, οι οποίες με τα χρήματα γίνονται πράξη. Έρχεται τώρα λοιπόν εδώ το σύστημα εντός εισαγωγικών και το βομβαρδίζει θυμιάματα με μοίρα, με κρασιά, με γυναίκες και του ξυπνάει μέσα την αχαλήρωτη επιθυμία για ειδονή και του λέει ότι η ειδονή σου που βρίσκεται στο θυμίαμα, το θυμίαμα δεν είναι, έχει σχέση με την προσευχή, είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούσα στα συμπόσια για να έχει το άρωμα, έτσι, οι ευωδίες, η πολυτέλεια της εποχής, ακριβώς, έτσι, να ευωδιάζει ο τόπος, έτσι.
τα κρασιά, τα μοίρα είναι οι κολόνιες που φοράγανε, έτσι, οι γυναίκες, είσαι ελκυστικός. Έτσι, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, τι γίνεται, έχεις τον έρωτα για την ειδονία που κτάς. Και παίρνεις, λέει, για σύντροφό σου τον ίστρο και τη μανία. Και μετά τι κάνεις, ό,τι υγείας έχεις μέσα σου, το διώχνεις. Ή γίνεσαι ξεδιάτροπος. Δεν είναι ο πανσεξουαλικός άνθρωπος αυτό το πράγμα σήμερα, ξεκάθαρα. Αυτός είναι. Αυτός ο οποίος γυμνώνει τον εαυτό του παντού. Δεν έχει καμία ντροπή επάνω του για τίποτα. Αυτός δεν είναι. Το πρότυπο της εποχής μας αυτός δεν είναι, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι. Πού να μιλήσεις για αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο σήμερα. Πού να μιλήσεις για έρωτα αληθινό για τον πλησίον του. Πού να μιλήσεις για μοίρασμα. Κλειδί είναι η ειδονή. Προσέχετε, δεν είμαι ηθικολόγος, είμαι ο τελευταίος που δεν είμαι ηθικολόγος. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος λέει, έγινε κυφήνας. Και έχει ξυπνήσει μέσα του το κεντρί του πόθου. Του πόθου για ειδονή. Έγινε επιθυμητικός άνθρωπος. Δηλαδή, υπέκυψε στο θηρίο της κτηνοδίας, της κτηνόδου ζωής. Σήμερα, αν περνούσε κάποιος μοντέρνος, θα έλεγε τι λέτε εσείς, είστε κατοχωρήσεις, είστε πολύ πίσω. Σήμερα είναι το πιο ωραίο πράγμα αυτό. Καταπιέζεται τις ανάγκες του ανθρώπου για ευχαρίστηση. Όχι εγώ, Πλάτωνος το λέει. Αυτός να λέει του πλατωνικού έρωτα. Τα ηθικολόγος δεν είναι έτσι. Προσέξτε τι γίνεται. Ποιο είναι το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του δεν είναι το να έχεις σχέσεις, το να είσαι παντρεμένος, να έχεις οικογένεια. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά του είναι το νόημα ζωής, όπως έχουμε πει. Ότι όλα αυτά γίνονται αφορμή ώστε ο άνθρωπος να αποθηριώνεται, να μηδενίζεται. Η ελευθερία της σεξουαλικότητας, όπως και γενικότερα η ελευθερία των πλαστών ειδονών, αυτό το αίσθημα, τι σε κάνει. Να νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η χαρά. Γιατί υπάρχουμε να παντρευτούμε οι άνθρωποι σήμερα. Γιατί δεν θέλουμε να αναλάβουμε ευθύνες για τη ζωή μας. Δεν λέμε όχι. Καλά περνάμε. Ας το καλύτερα. Μόνοι μας, περνώ και μόνοι μου καλά, λέει, τραγουδάκι. Δεν σε έχω ανάγκη. Γιατί το λέει αυτό. Γιατί το να μοιραστείς είναι δύσκολο. Η σεξουαλικότητα είναι εύκολη, η εύκολη πλευρά της ειδονής. Προσέξτε όμως πόσο ωραία το λέει, γίνεσαι ξενή άνθρωπος. Ακόμη και ίχνη σοφροσύνη να έχει μέσα σου, τα παρατάς να πήγαινε από πέρα. Και γίνεται ο άνθρωπος ένα παραδομένο θηρίο στις απολαύσεις. Και έτσι γίνεται τυραννικός. Διότι αρχίζει μετά τι να κάνει. Θέλει να εκπληρώσει αυτές τις επιθυμίες του. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκπληρώσει επιθυμίες σου, η εξουσία. Με την εξουσία εκπληρώνεις επιθυμίες σου. Ή το χρήμα. Πάντοτε έχω έναν βαθύ προβληματισμό. Προσωπικά του, το λέω αυτό πράγμα. Για τους ανθρώπους που πηγαίνουν με πόρνες. Και για τους παιδεραστές και για τις γυναίκες που πηγαίνουν με τους ζυγκολό εντός εισαγωγικών. Πολύ μοντέρνος σήμερα. Πολύ χειδαίος. Δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν μπορώ να καταλάβω, φαίνεται αδιανόητο. Εντάξει, είμαι μεγαλωμένος στο λιώδη. Μπορώ να διανοηθώ πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν απρόσωπα και πληρώνουν έναν άνθρωπο για να εκτονωθούν σεξουαλικά. Φαίνεται φρικτό. Και δεν είναι ένα και δύο.
Δεν είναι ένα και δι' παλιότερα που του παίρνει, βγαίνει ο πατέρα του να πάνε μόνοι του, δεν έχουν ανάγκη. Ή τώρα το βλέπω στο διαδίκτυο, δεν έχω πρόβλημα. Μου φαίνεται φοβερό πράγμα αυτό. Πληρώνω για να έχω ειδονή. Δεν μπορώ, δεν πάει το μυαλό μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ, όχι, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, μόνο εγώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να μην αγαπάς. Λέει η Λίδια. Στην οικογένειά του θα πηγαίνει σε πόρτε πάλι. Με την πρώτη ευκαιρία θα πηγαίνει. Πάντω θα παντρεμένο, θα πηγαίνει. Και θα φέρεται και στη γυναίκα. Και θα φέρεται, ναι. Βέβαια κάποια στιγμή, επειδή η γυναίκα του θα έχει πάρει μια γυναίκα η οποία δεν θα είναι του στυλ του, αλλά την έχει πάρει από ανάγκη για να κάνει παιδιά, γιατί έτσι πέρασε ο καιρό. Όταν θα βρίσκει ευκαιρίε θα φεύγει. Έτσι. Ναι, θα κατεβαίνει όπω κατεβαίνει παλιότερα. Οι αγρότες με το κτέλι στην πόλη και πηγαίνανε στα λαδάρια, έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς. Το πιο φρικτό είναι η παιδεραστία. Πιο φρικτό αυτό, το ασύλληπτο, είναι η αυτό κι αν είναι. Ότι... διαστροφή. Αλλά είναι ένας διαστραμμένος μπρος πλέον, δηλαδή. Εγώ να σας πω κάτι. Η παιδεραστία εννοείται. Αλλά γιατί η πορνεία είναι η υγιής κατάσταση. Ένας διαστραμμένος μπρος. Αλλά και κάποιοι άνθρωποι που παντρεύονται, ζουν με τη σύζυγο, κάνουν οικογένειες παιδιά και είναι και... και παιδεραστές και ομοφυλόφιλοι κλπ. Και ομοφυλόφιλοι. Αυτό. Γιατί παντρεύονται πολύ ομοφυλόφιλοι. Όχι απαραίτητα. Έχετε δει το Pretty Woman. Ναι, το έχω δει. Μην το βλέπεις τη λογική της κόκκινης κουφίτσας, ότι είσαι σταυτοβούντας, το βλέπεις έτσι. Δες το στην προοπτική του πετυχημένου ανθρώπου. Ακριβώς. Ο οποίος όμως είναι πετυχημένος άνθρωπος, δεν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, μια χαρά είναι. Κυβερνά τον κόσμο του. Μια χαρά τα έχει. Αλλά δεν μπορεί να αγαπήσει. Και βρίσκει την αγάπη στο πρόσωπο μιας κοπέλας, η οποία... εντάξει, είναι στερεότυπο βέβαια, στερεότυπη θεώρηση, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν το λέω από την κακή άποψη του πράγματος, το λέω λογικά. Προσέξτε, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στον ίστρο της φιλιδονίας, στην ουσία, δεν μπορεί να αγαπήσει. Και βέβαια δεν μπορεί, να το πω έτσι, να πάει από εδώ προς το πάνω. Από εδώ προς το κάτω. Και δεν είναι μόνο άντρες και γυναίκες. Ο ίδιος δεν το βλέπει έτσι. Λίγο παρακάτω. Δεν θα κάνω σχόλιο για τον έρωτα όπως τον βλέπει εδώ Πλάτωνας στην πολιτεία. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως για άλλα βιβλία όπως βλέπει τον έρωτα, αλλά εδώ είναι ο έρωτας προς την ακολασία. Ο έρωτας προς τις επιθυμίες. Λέει λοιπόν λίγο παρακάτω από τον ντε. Αναγκαστικά οι παιδιά είναι φυσικό λοιπόν να ξεβλασταίνουν πιο πολλές και τρομερές επιθυμίες κάθε μέρα και κάθε νύχτα ικανές να μην χορταίνουν από τίποτα. Φοβερό πράγμα αυτό. Ο φιλίδωνος άνθρωπος δεν χορταίνει για τίποτα. Ο λέμαρχος άνθρωπος δεν χορταίνει για τίποτα. Ο φιλόδοξος άνθρωπος δεν χορταίνει με τίποτα. Ο εμπαθής άνθρωπος γενικότερα δεν χορταίνει με τίποτα. Το περιορίζουν μονάχα στο σαρκικό κομμάτι. Κάθε τέτοιο είδους ειρωνή δεν χορταίνει ούτε. Όταν πει ακριβώς διότι είναι η κένωση, ο μηδενισμός που προσπαθείς να χορτάσεις με το τίποτα. Και γι' αυτό επαναλαμβάνεις το τίποτα. Η νοοτροπία της δίσκο και του κλαμπ, της εξόδου μέχρι τα χαράματα ή το πρωί της επόμενης μέρας, στην οποία πηγαίνει η πιτσερικαρία και η νεολαία και οι πενηντάριδες και δεν ξέρω ποιοι άλλοι,
πηγαίνουν στο κλαμπ για να διασκεδάσουν τη μοναξιά, να πιούν, να χορέψουν, να αμαρτήσουν και το επαναλαμβάνουν την επόμενη εβδομάδα ξανά και τη μεθεπόμενη εβδομάδα ξανά και τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Γιατί? Γιατί μέσα τους υπάρχει το κενό, είναι ένα σημάδι το πόσο πελάει η ζωή μας, όταν δεν έχει ανώτερο σκοπό. Πάμε λοιπόν στην δεύτερη στήλη. Εδώ είναι ένα υπόνοιμα του Game of Thrones. Ο τύραννος λοιπόν λέει, δεν θα το διαβάσω, λέει ο τύραννος, αρχίζει λοιπόν πλέον παραδομένος στην θύρευση των ειδωνών, να του θέλει όλα δικά του. Πού θα στραφεί λοιπόν για να πάρει πόρους για να πετύχει αυτό, στους γονείς του. Η πρώτη εχθρή του είναι οι γονείς του. Από πού θα δουλήσει λεπτά, από αυτούς τους γονείς που έχουν. Και τι θα κάνει, θα τους εξουσιάσει και θα τους τυραννίσει. Ξέρετε ναρκωμανείς. Ο ναρκωμανείς είναι τη στοιχεία του γονιού του. Κοιτάζει, εκβιάζει τον γονιό του, θα μου δώσει λεφτά. Λε, θα πάω να κλέψει, θα πάω στη φυλακή, θα ξεφυλιστεί. Όταν δεν του δίνει κάποια στιγμή λεφτά ή δεν έχει άλλα, τα σπάει μέσα στο σπίτι. Κλέβει ό,τι έχει και δεν έχει. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί έχει διαστραφεί ο νους του. Ο νους του βγαίνει μόνο ναρκωτικό. Τίποτα άλλο. Και βέβαια αυτό είναι ένα παιχνίδι εξουσίας. Αν έχετε δει τη σειρά Game of Thrones, ξεκάθαρα. Θα κερδίσω, θα βγάλω από τη μέση οποιονδήποτε. Το παιχνίδι του στέμματος, λέει η Cersei Lannister στον πρώτο κύκλο, στον πρώτο βιβλίο, θα πρέπει να το παίξεις μέχρι το τέλος. Δεν έχει διστάσει. Όποιος διστάζει, το χάσει το κεφάλι του. Τέλος. Θα είσαι αδίστακτος μέχρι το τέλος. Αλλιώς θα αποχαιρετήσεις το μάτι του κόσμου. Και αυτόν τον λόγο συγγραφέας της σειράς έχει, μας έχει κάνει να αποχαιρετίζουμε όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές. Τους έχει βγάλει τη μέση. Θέλοντας να δείξει ότι αν δεν είσαι εντελώς αδίστακτος, δεν μπορείς να επικρατήσεις σε ένα παιχνίδι εξουσίας. Αφαιρεί κάθε ρομαντικό στοιχείο ότι ο καλός είναι καλός. Όχι, ο αδίστακτος. Μπορεί κάποια στιγμή ο καλός να φτάσει να επικρατήσει, αλλά θα είναι το κόστος βαρύτατο. Στην ουσία είναι δειλός αυτός ο άνθρωπος, αλλά προσπαθεί να εξουσιάσει για να μην φτάσει, να μην δειλός. Δειλός δεν τον χαρακτήριζα εγώ. Είναι, η λέξη δειλός σημαίνει ότι είναι φοβητσιάρης. Όχι, δεν είναι δειλός. Έχει ένα είδος επιβίωσης, ένα αίσθημα επιβίωσης και κυριαρχίας που είναι πιο πάνω από οποιοδήποτε ανθρώπινο αίσθημα. Εγώ πρέπει να επιβιώσω, εγώ πρέπει να νικήσω, εγώ πρέπει να επικρατήσω. Ο καθένας που έρχεται, που υποψιάζουμε ότι μπορεί να είναι αντίπαλός μου, πρέπει να φύγει τη μέση. Τελείωσε. Ναι, είναι κλεισμένο στον εαυτό του. Το περιγράφω παρακάτω καταπληκτικά. Λέει λοιπόν, αφού προχωράει λοιπόν, αρπάζει τα πάντα και πάει, κοιτάξτε να δείτε στο τέλος, στην δεύτερη στήλη, λέει, στη μέση και μέσα σε όλα αυτά τις δοξασίες, όσες είχε για τα καλά και για τα άσχημα από μικρό παιδάκι και ήθελε να δείχνονται δίκαιες, θα τις νικήσουν οι ίγκαιρα από τη δουλειά ελευθερωμένες δοξασίες, όσες κάνουν το δορυφόρο του έρωτος, έχοντας και εκείνο τη βοήθεια. Εδώ τώρα τι λέει, ο τύραννος απαλλάσσεται εντελώς από οποιαδήποτε αίσθηση καλού και κακού. Από οποιαδήποτε ιδεολογία. Και λέει τι, δεν με ενδιαφέρει τίποτα αυτά. Εγώ. Ακόμη και αυτά που από τη μικρή του ηλικία τα ήξερε και τα καταλάβαινε ότι ήταν καλά και άσχημα, δεν ισχύουν γι' αυτό πλέον. Δεν έχει κανέναν ενδιασμό ηθικό. Εγώ θα επικρατήσω, θα εκπληρώσω φιλιδονία μου με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Έτσι λοιπόν ο μονάρχης έρωτας της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας, της φιλαυτίας, στην ουσία θα τον κάνει να παλέψει, να κυριαρχήσει. Και εδώ τώρα λέει κάτι ωραίο, πάμε στην τρίτη σελίδα. Όταν
λες σε μια κοινωνία, αυτοί οι τύποι είναι λίγοι, είναι μια μειοψηφία, περιορίζονται σε μικροαδικήματα. Κοιτάξτε, δείτε, λέει πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο β πριν το σ, στη μέση. Ποια αδικήματα εννοείς? Παραδείγματος χάρη, κάνουν κλεψιές, γίνονται διαρρήκτες, βαλαντιοτόμοι, κλέβουν τα πορτοφόλια των ανθρώπων, πορτοφολάδες δηλαδή, λοποδίτες, ιερόσιμοι, σωματέμποροι. Σαν να περιγράφουν τη μαφία της εποχής μας, έτσι. Μερικές φορές κάνουν, ενώ το φοβερό, κάνουν το συκοφάντι. Αν έχουν το χάρισμα του λόγου, γίνονται ψευδομάρτυρες και αγοράζονται δεδομένες. Είναι σαν να περιγράφει τη διαπλοκή και τη διαφθορά της εποχής μας. Και κάθε φορά. Έτσι, βλέπετε. Όταν όμως λέει όλοι αυτοί γίνονται μεγάλο πλήθος, από μειοψηφία γίνονται πλειοψηφία, διαλέγουν τον χειρότερο από όλους για αρχηγό. Και αυτός ο χειρότερος θα επικρατήσει. Και θα επικρατήσει, προσέξτε, με την επιθυμία να υποτάξει τους πάντες και τα πάντα, και όταν δεν αντιστέκεται η κοινωνία, δεν ενοχλεί τους πολλούς, γι' αυτό οι δικτατορίες βρίσκουν μια αποδοχή από τη μεριά, παθητική αποδοχή από τη μεριά των πολλών, γιατί δεν ξεσπάει η οργή των τυράννων αντίον τους, αλλά όταν βρει αντίσταση θα τους εκθεμελιώσει όλους. Θα βγάλει το χειρότερο του εαυτό. Και στη συνέχεια θα πορευτεί με γνώμονα την κολακία. Στη τρίτη σελίδα, στη δεύτερη στίχη, λέει επάνω, λέει, ή γίνονται δούλοι την ελευθερία, όμως και την αληθινή φιλία δεν μπορεί ουδέποτε η τυραννική φύση να την απολαύσει. Ο εξουσιαστικός άνθρωπος και στην καθημερινότητα, μην πάτε μόνο στην πολιτική, δεν μπορεί να είναι ούτε φίλος, ούτε ελεύθερος. Δεν μπορεί να αγαπήσει. Αλλά δεν μπορεί να είναι και ελεύθερος. Το φρικτότερο από όλα. Πάντοτε έχει έναν φόβο ότι θα χάσει την εξουσία. Ακριβώς. Και λέει ότι ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άπιστος και άδικος και βέβαια αθλειότητος. Και αυτό το είδος του ανθρώπου στην ουσία φέρνει μια τυραννία και μια αθλειότητα σε ολόκληρη την πολιτεία. Και λέει κάποια παραδείγματα μετά, διαβάστε τα, αξίζει τον κόπο, είναι πολύ ωραία το κείμενο, η δίκη είναι καταπληκτική και δημιουργεί και ψυχές φωνικές. Αναγκάζεται να κολακεύει τους δούλους που τον περιτριγυρίζουν για να μην τους επιτρέψει να γίνουν πιο ισχυροί από αυτόν. Και άρα ζει ουσιαστικά δούλος ο ίδιος. Πάμε τώρα στη σελίδα 5. Κοιτάξτε να δείτε, στο 580, στήλη δεξιά, να δείτε ποιος είναι ο πραγματικός πολιτικός. Είναι αυτός, λέει, αναγκαστικά, αυτός και θα είναι και θα μένει εξαιτίας της εξουσίας περισσότερο από πρωτήτερα, φθονερός, άπιστος, άδικος, έρημος από φίλους, ανώσιος, ξενοδόχος και συντηρητής κάθε αδικίας, δυστυχισμένος και ο ίδιος και αυτοί που τον πλησιάζουν. Αυτό είναι το παράδειγμα ενός τυράννου. Πηγαίνει λοιπόν στη συνέχεια, αφήνοντας τον τύραννο, πηγαίνει στην ψυχή του ανθρώπου και λέει ότι η ανθρώπινη ψυχή χωρίζεται, είπαμε, στα τρία μέρη, θυμοειδές, επιθυμητικό, λογιστικό ή νοητικό, και λέει ότι υπάρχουν σε σχέση με τις λιγονές τρία είδη ανθρώπων. Είναι ο φιλοκερδής άνθρωπος, αυτός ο οποίος αγαπά το κέρδος και το χρήμα και είναι αυτός που διακατέχεται από την επιθυμία. Είναι ο φιλότιμος, με την έννοια της αγάπης για τις τιμές. Αυτός που θέλει να τον τιμούν οι άλλοι,
είναι αυτός που κυβερνά μέσα από το θυμοειδές και είναι και ο φιλόσοφος, αυτός που αγαπά την σοφία, την αλήθεια και είναι αυτός ο οποίος κυβερνιέται από το λογιστικό, το νοητικό. Αυτός, λέει ο άνθρωπος, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει, ο φιλόσοφος μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει πραγματικά ειδονή. Και κάνει μια αναφορά στις τρεις κατηγορίες, πάλι, ειδονή, ησυχία και λύπη, με ύψιλο. Και λέει το εξής, ότι αυτός ο οποίος είναι φιλόσοφος γνωρίζει ποια είναι η αληθινή ειδονή, γνωρίζει ποια είναι η απουσία της και ποια είναι η αντίθεσή της. Αντίθεση της ειδονής είναι η λύπη. Λυπάμαι για αυτό που δεν έχω. Στη μέση βρίσκεται η ησυχία. Ναι, μεν δεν έχω αυτό που θέλω, αλλά δεν είμαι και δυστυχισμένος. Αλλά αυτός που έχει αληθινό νόημα στη ζωή του είναι αυτός που αναζητεί την αλήθεια και ψάχνει την ειδονή της αλήθειας. Πάμε λίγο στη σελίδα 6, στο σε, στη μέση δεξιά στήλη. Δυο σειρές πάνω από το σε. Σελίδα 6 είμαστε. Ώστε είπα εγώ, έχει μεγάλη υπεροχή ο φιλόσοφος συγκριτικά με τον φιλοκερδί ως προς την εμπειρική γνώση και των δύο λογής ειδονών. Εδώ λέει κάτι, παιδιά, κάτι πολύ φοβερό. Ότι μόνο ο φιλόσοφος μπορεί να καταλάβει ποια ειδονή έχει αξία. Κανείς άλλος δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μιλάει ο φιλόσοφος την ίδια γλώσσα με τους άλλους ανθρώπους. Είναι αυτό που είναι ο χριστιανός σήμερα. Μιλάμε άλλη γλώσσα. Είμαστε άλλες πραγματικότητες. Όπως και γενικότερα ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει τη ζωή παραδομένως στην οτροπία του πολιτισμού είναι μιας άλλης γλώσσας άνθρωπος. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας απογοητεύει, γιατί λέει, έχει τη θέα του όντως, όπως μας λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, καταλαβαίνει τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή. Και γι' αυτό το λόγο δεν απογοητεύει. Αυτός που έχει τη θέα του όντως. Στη σελίδα 8, στην αριστερή στήλη, πάνω από το δε, μιλάει για ευτυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος βιώνει την ευχαρίστηση να μετέχει στην αλήθεια και στην ουσία του ανώτερου όντως. Δηλαδή, Παναγιώτη, ο άνθρωπος που ζει τον Θεό. Τον Θεό ως αλήθεια. Ο Χριστός λέει, εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δεν λέει, έχω την αλήθεια, είμαι η αλήθεια. Και τον άνθρωπο ο οποίος μετέχει στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Μετέχει στο Θεό με επίγνωση. Αυτός είναι ο αληθινός ευτυχισμένος. Αυτός είναι που έχει την αληθινή ειδονή. Και χαρακτηρίζει τους ανθρώπους ότι βρίσκονται, λέει, σε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή που είναι παραδομένη προς τα κάτω, προς το επιθυμητικό. Η άλλη είναι στη μέση, στο θυμοειδές, και άλλη προς το πάνω, στο λογιστικό. Και παρομοιάζει τον άνθρωπο με ένα θηρίο που αποτελείται από τρία επιμέρους εντός εισαγωγικών θηρία. Το επιθυμητικό είναι ένα θηρίο άσχημο, φρικτό. Το θυμοειδές είναι ένα λιοντάρι. Και το λογιστικό είναι ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος. Και τα τρία μαζί απαρτίζουν τον συνολικό άνθρωπο, λέει ο Σωκράτης. Το θέμα είναι τι επικρατεί μέσα. Αν επικρατήσει το θηρίο, ο άνθρωπος αποκτηνώνεται και κατεβαίνει προς τα κάτω. Αν επικρατήσει το λιοντάρι, ο άνθρωπος έχει, δεν είναι θηρίο, αλλά συνήθως ασχολείται με τα γήινα, με τα προς τα κάτω. Αν επικρατήσει το λογιστικό, ο άνθρωπος ανεβαίνει. Και σκοπός, λέει, της παιδείας, και θα κλείσουμε αυτό, είναι να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανακαλύψουν την οδό προς το αγαθό, την οδό προς το όν, το αθάνατο, το αιώνιο, το αληθινό, το ουσιώδες, δηλαδή το Θεό.
2.500 χρόνια πριν από το σήμερα μας λένε αυτά τα πράγματα, αυτός που έμεινε στην ιστορία. Αυτό που τον έχουμε στο παλιό μας το όμορφο της εγγραμμένο. Ως νέο Έλληνες. Ότι το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης είναι να γίνεις άνθρωπος που στρέφεσαι προς τον ουρανό. Και λέει, αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι για τον Θεό υπάρχουν δύο δρόμοι. Πάμε στην τελευταία σελίδα, την έντεκα. Σας το διαβάζω. Πάμε, δεύτερη σειρά. Το καλύτερο είναι το θεϊκό του το στοιχείο να το έχει δικό του μέσα στην ψυχή του. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, καλό είναι να τον κυβερνά επαγρυπνώντας τον απ' έξω. Εδώ τώρα είναι ένα μάθημα πνευματικής ζωής. Αληθινό. Λέει, αν μπορείς να τον έχεις μέσα σου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν δεν μπορείς, δεν έχεις φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον να σε κυβερνά απ' έξω, δηλαδή ο νόμος του. Ο νόμος του σε κυβερνά απ' έξω, να τον έχεις στο νου σου. Αν έχεις γίνει Άγιος ήδη, αυτό είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Αλλά αν δεν μπορείς ακόμα να φτάσεις εκεί, για μας το λέει, τουλάχιστον λέει, ας το λέει να σε κυβερνά απ' έξω. Δηλαδή, δες τι θέλει για σένα. Ναι. Όχι όμως με την έννοια της, ότι βλέπω τον κόσμο και λέω ότι καλός που είναι ο Θεός, όχι, αλλά με την έννοια ότι βλέπω το θέλημα του Θεού και λέω προσπαθώ και ας μην είναι μέσα μου, ας νιώθω την ανεπάρκειά μου, προσπαθώ τι να κάνω. Να πορεύουμε σύμφωνα με το θέλημά του. 500 χρόνια πριν Χριστού το λέει και 2.500 χρόνια πριν την εποχή μας. Να δείτε πόσο σπουδαίος είναι. Και πόσο αληθινός και αυθεντικός είναι. Συμπέρασμα. Χωρίς να αρνούμαστε τις ειδονές, ακόμα και τις επιθυμητικές, δεν πρέπει να παγιδευόμαστε σε αυτές. Να νομίζουμε ότι αυτές είναι το μάλλον της ζωής. Γιατί μας τυραννούν και γινόμαστε και τυραννικοί. Ακριβώς. Εξουσιαστικοί άνθρωποι γινόμαστε. Όταν είμαστε παραδομένοι στη φιλιδονία αυτού του είδους. Αλλά πρέπει να παλεύουμε να ανεβαίνουμε. Να ανεβαίνουμε προς τον Θεό. Προς την αγάπη. Έτσι, προς αυτό που είναι αιώνιο. Και όχι μονάχα προς αυτό που είναι εδώ. Όχι σε ό,τι μας κρατά καθυλωμένος. Αυτό σημαίνει άνθρωπο. Και προσέξτε τώρα, για να κλείσουμε και σε επίπεδο πολιτείας, φανταστείτε μια πολιτεία, το λέει εδώ πέρα στο τέλος, πάλι στη σελίδα 11, λέει το εξής, τέσσερις σειρές πριν το β'. Ίσως λέει, είπα εγώ, να είναι τοποθετημένη αυτή η πολιτεία ψηλά στον ουρανό, ως παραδειγματικό πρότυπο. Για να τη βλέπει όποιος θέλει και να κανονίσει τη διοίκηση του εαυτού του. Το αν κάπου υπάρχει, θα υπάρξει, δεν φέρνει καμιά διαφορά. Γιατί αυτός θα κοιτάξει να συμμερίζεται τα θελήματα και την πείρα μοναχά εκείνης και όχι κάποιες άλλες, οποιασδήποτε, φυσικά. Αυτό είναι το ωραιότερο που ακούς και διαβάζεις. Σου λέει ότι μπορεί η πολιτεία μου να μην είναι εφικτή σε αυτήν εδώ την πραγματικότητα. Είναι στον ουρανό όμως επάνω και τη βλέπεις και πρέπει να τη βλέπεις. Δηλαδή το ότι ο κόσμος όλος πορεύεται με τα πολυτεύματα, με την νοοτροπία, με το έρωτα, δεν πρέπει να είναι για σένα το άλοθη για να συμβιβάζεις με αυτή την πραγματικότητα, αλλά να έχεις το νου σου ψηλά και να λες ότι εγώ αυτήν έχω ως πρότυπο. Είναι αυτό που καμιά φορά λέμε με την Εκκλησία. Η Εκκλησία, οι παπάδες είναι έτσι, αλλιώς είστε από εδώ, είστε από εκεί. Πρέπει να κοιτάς αυτό που έχεις δίπλα σου. Κοίτα αυτό που είναι πάνω. Ποιο είναι το πρότυπο σου. Το φως του Θεού είναι το πρότυπο σου. Η αγάπη του Θεού είναι το πρότυπο σου. Και η αγάπη που παίρνεις από τον Θεό. Άλλοι μέσα στη ζωή αυτή θα τα καταφέρνουν. Να είναι η Εκκλησία που θέλεις. Άλλοι δεν θα είναι αυτό που θέλεις. Δεν είναι άλλο θέμα σου αυτό. Εσύ το χτίσε έναν εαυτό για να διοικήσεις τον εαυτό σου. Λέει, πρέπει να έχει πρότυπο εκεί. Όχι εδώ.
Όχι εμένα, που δεν το κάνεις, που δεν κάνεις εμένα. Εγώ μπορεί να είμαι καλός, μπορεί και να μην είμαι. Έχω την ευθύνη μου, αλλά θα κρυθώ γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ, Ανέστη.